Καλημέρα σε όλους τους φίλους. Τα κλαδέματά μας φέτος ήταν όλα για καρποφορία και αποδίδουν. Έχουμε κάνει μια πάρα πολύ καλή δουλειά. Έχουμε βάλει το λίπασμα εδάφους, έχουμε σκάψει, το έχουμε ενσωματώσει με το χώμα και όλα είναι στην πένα, όλα φορτωμένα όπως πρέπει να είναι. Εδώ, αν θυμάστε, πριν 2 μήνες που το είχαμε ψεκάσει, ξαναρχόμαστε να το ψεκάσουμε, να του κάνουμε και ένα σκάψιμο, να το περάσουμε και με το χλωροκοπτικό, να δούμε πώς συνδυάζονται αυτά τα δύο, τη σκαυτικιά μαζί με το χλωροκοπτικό. Αυτά τα μουρελάκια τα είχαμε κλαδέψει. Φέτος θα είναι γεμάτο καρπό. Κάνουμε τώρα τον απαραίτητο ψεκασμό που χρειάζεται να αναπτυχθεί η ταξιανθία, να ανθίσει. Σε αυτό το χωράφι είναι πιο όψιμο από τα προηγούμενα που έχουμε κάνει βίντεο. Όπως και εδώ αυτή η ελιά, θηρίο, την κλαδέψαμε καρποφόρα από μέσα και τώρα όλοι οι καρποί είναι απ' έξω. Θα τις κάνουμε για ένα απαραίτητο ψεκασμό, να τα βοηθήσουμε. Μπορώ να πω ότι είναι ο καλύτερος ψεκασμός που έχω κάνει τα τελευταία 10 χρόνια που δουλεύω ελιές. Όσο μεγάλη κι αν είναι η ελιά, θα αποδώσει ο ψεκασμός με την ψεκαστήρα. Αλλά θηρίο ελιά, ε! Εδώ πέρα θα περιμένουμε τουλάχιστον 4 με 5 τσουβάλια καρπό. Και την πιάνει όλη, ε! Την κάνει μια πάρα πολύ καλή επικάλυψη. Έχει ευδοκιμήσει η ελιά και φαίνεται. Πάντως για 3 χρονών μουρελάκια, άνυδρα, ξερικά όπως λέμε, δεν υπάρχουν. Θα μας δώσουν παραγωγή φέτος. Κοίτα εδώ, το κλαδέψαμε, το κλάδεμα καρποφορίας απέδωσε και θα είναι πάρα πολύ δυνατή η καρπή, γιατί αερίζεται, λιάζεται, του δίνουμε τα απαραίτητα ιχνοστοιχεία που χρειάζεται και θέλει να μας προσφέρει και αυτό. Πεπάκι, τελειώσαμε τον ψεκασμό. Και ήρθε η ώρα να κάνουμε φρέζα. Μετά θα δουλέψουμε το χορτοκοπτικό. Και πώς θα τα συνδυάσουμε τώρα όλα αυτά? Όλες τις ελιές θα τις φρεζάρουμε γύρω γύρω στη ρίζα και με το χορτοκοπτικό θα κάνουμε το υπόλοιπο χωράφι, να κόψουμε τα χόρτα για να κρατήσουμε την υγρασία στο χωράφι. Δεν περιμένουμε τώρα βροχές. Κάνουμε μια εδαφική επικάλυψη, να κάνουμε κάτι ωραίο. Ναι, ναι, και είναι και πολύ ωραίο και σε εμφάνιση. Ναι, γκαζόν. Για πάμε να το κάνουμε.
Πεπάγη, τελειώσαμε το σκάψιμο της ρίζας της ελιάς πάρα πολύ γρήγορα, πάρα πολύ εύκολα, και το υπόλοιπο χωράφι θα το κάνουμε με το χλωροκοπτικό, να μείνει και η εδαφική επικάλυψη, γιατί έρχονται ζέστες, θα είναι σαν καζόν ας πούμε μετά το χωραφάκι μας.
τελειώσαμε το χωράφι, το κάναμε γκαζόν όλο. Έχω γίνει όλος μέσα στο γρασίδι. Αυτό είναι ο θεριστής, το 261 είναι ο θεριστής. Και τώρα θα αλλάξουμε κεφαλή από την AutoCAD, θα βάλουμε την PolyCAD για να αφαιρέσουμε εδώ τα βάτα, μην καταναλώσουμε με σινέζα. Αν και η CF3 Pro αντέχει πολλά στρέμματα, δηλαδή ένα γέμισμα μπορεί να βγάλει και δύο στρέμματα. Άνετα τα βγάζει τα δύο στρέμματα. Βάζουμε τώρα PolyCAD. Πάρα πολύ δυνατό, πάρα πολύ καλό. Για βάτα, για χόρτα που έχουν κορμό 3 πόντους, 4 πόντους κορμό, μολόχες και τέτοια, είναι το ιδανικό. Όλα χωρίς να αλλάξω κεφαλή, να βάλω καταστροφέα. Μόνο με το PolyCAD. Θα σε έφερες πεπάκι. Τολμαδάκια. Αμπελόφυλλα για τολμαδάκια. Ό,τι καλύτερο. Τολμαδάκια έτοιμα. Ναι, είναι τα καινούργια τώρα ακόμα. Δροσερά. Ναι. Όχι, μερικά έχει. Ακόμα είναι μικρούλια έτσι. Πεπάκι, κάναμε καταπληκτική δουλειά. Έχουμε κάνει γκαζόν. Έχουμε φρεζάρει τις ρίζες των ελιών. Προχωράει η δουλειά πάρα πολύ ωραία. Ναι, είναι πανέμορφο. Όπως το βλέπετε, πιάτο. Πεπάκι, εμείς σας χαιρετήσουμε. Γεια σας. Αυτά από εμάς. Με το καλό και στο επόμενο βίντεο.